Αγαπητές φίλες, αγαπητές φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφε, με μεγάλη χαρά υποδέχομαι σήμερα στο Δημαρχείο του Εγάλεω, με αυτή μου την ιδιότητα, δύο πολύ αγαπημένους φίλους και σύντροφους, από τα παλιά έως πολύ παλιά, τον αγαπητό φίλο σύντροφο και υπουργό μας, τον Νίκο τον Παπά, και τον αγαπητό φίλο και σύντροφο, τον Κώστα τον Αρβανίτη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είσαστε όλοι εδώ, όχι βέβαια για το θέμα που θα συζητήσουμε. Γιατί το θέμα είναι ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, διαφθορά αποτελεί κατά τη γνώμη μας οργανικό στοιχείο των εμπορευματικών κοινωνιών. Το μέγεθος και η ένταση της ποικίλη εξαρτάται τόσο από την επάρκεια θεσμικού πλαισίου, αλλά και από την αυτοθέσμηση των κοινωνιών, τα αξιακά πρότυπα και τους ηθικούς κανόνες τους. Ο ασφαλέστερος τρόπος αντιμετώπισής της είναι ο θεσμοθετημένος δημοκρατικός κοινωνικός έλεγχος. Η διαπλοκή είναι η δίδυμη αδελφή, αλλοτροφοδοτούμενη με τη διαφθορά είτε ως δημιουργός είτε ως παράγωγο. Και τα συστημικά ΜΜΕ λειτουργούν είτε ως πλέγμα συγκάλυψης, αλλά και πολλές φορές είναι και το εργαλείο αναπαραγωγής και της διαφθοράς και της διαπλοκής. Αυτό το τριγωνικό σύστημα πανθομπολογούμενα διαπερνά και χαρακτηρίζει το σύνολο της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας μας. Επειδή για τα κεντρικά ζητήματα θα μιλήσουν πολύ με μεγαλύτερη επάρκεια από μένα οι δύο συνομιλητές, θα πω ότι στο τοπικό επίπεδο τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής αφορούν κυρίως, πέραν από τις οικονομικές δοσοληψίες, έργα και προμήθειες που έχουν οι Δήμοι, την οργάνωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, τις ανοχές και τις διευκολύνσεις στις χρήσεις γης, στα καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας, αλλά και στο πεδίο άσκησης τοπικής, δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής, ποιους ωφελεί και ποιους βλάπτει. Απόρρια τις περισσότερες φορές της τοπικής διαπλοκής, με ή χωρίς διαφθορά, δεν είναι πάντα απαραίτητο, αποτελεί και η τραγική εικόνα του δημόσιου χώρου. Χώρου όπου κυριαρχεί η αυθαίρετη κατάληψη και η έλλειψη ενιών κανόνων. Η επιλεκτική δέσμευση περιοχών και η πολεοδόμησή τους. Το διαρκές έλλειμμα πληροφόρησης, άρα και γνώσης του γενικού πληθυσμού χάρη των ημετέρων, μπλοκάρει την τοπική αναπτυξιακή διαδικασία, την αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν, αλλά και των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Στήριγμα αυτού του τριγώνου, η απίθανη γραφειοκρατία, ένα σύστημα το οποίο μπλοκάρει οτιδήποτε, και ένα υπερτροφικό, άρα και αναποτελεσματικό κρατικό ελεγκτικό σύστημα. Δεδαλώδες και δυσκίνητο, που στις στροφές του μπορεί να κρύψει πάρα πολλά έως τα πάντα. Αυτό έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, μέχρι να έρθει η κυβέρνηση της αριστεράς. Ποια είναι η απάντησή μας? Η απάντησή μας αποτελεί καταρχήν η δημοκρατική οργάνωση της πολιτείας. Στο εγκύτερο δυνατό επίπεδο προς τους πολίτες, η ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων και η δυνατότητα πρόσβασή τους εύκολα στα στοιχεία της τεκμηρίωσης. Τεκμηρίωση επιστημονικής, τεκμηρίωση, αν θέλετε, τέτοια που θα βοηθήσει τις προσπάθειές του επαγγελματικές αλλά και κοινωνικές. Και εδώ πρέπει να πούμε και λίγα λόγια για τα τοπικά ΜΜΕ. Έντυπα και ηλεκτρονικά. Είναι χαρακτηριστικό ένα πράγμα ότι έχουμε πλημμυρίδα τους όταν υπάρχει προεκλογική περίοδο και άμποτη στο μεσοδιάστημα. Λειτουργούν τις πιο πολλές φορές έτσι, σαν μέσα προσωπικής προβολής αλλά και ενίσχυσης τοπικών συμφερόντων και προάσπισης συντεχνιών, και βέβαια καλλιεργούν ως συνήθως την τοπική κομματική αντιπαλότητα. Ιδιαίτερα δε σήμερα, η αντιστοίχησή τους και η ανεξέλεκτη αναπαραγωγή τους με τα social media αποτελούν ένα σύγχρονο εργαλείο χειραγώγησης και παραπληροφόρησης των πολιτών, το σύγχρονο όχημα ανοχής αλλά και νομιμοποίησης της διαφοράς και της διαπλοκής και στο τοπικό κοινωνικό επίπεδο. Τέλος, γιατί ήδη είπα πολλά, πέραν του κοινοβουλευτικού και του δικαστικού ελέγχου, η δημόσια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από την κυβέρνηση αριστεράς και νομοθετικές πρωτοβουλίες για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αναμενόμενη πρωτοβουλία για τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση του κράτου και της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης με απλούστευση των διαδικασιών και θεσμοθέτηση άμεσου κοινωνικού ελέγχου και τέλος η ενεργοποίηση των πολιτών και των φορέων τους μέσα από αυτές τις διαδικασίες και τις αλλαγές αποτελούν την ελπίδα μας. Όχι μόνο, και δεν πιστεύω θα καταφέρουμε να φτάσουμε στην ακύρωση, αλλά τουλάχιστον να κερδίσουμε την ελαχιστοποίηση της επιρροής του αρματολού τριγώνου στην κοινωνική και πολιτική ζωή.